πρέπει να δούμε κάποια πράγματα με ρεαλισμό. Πράγματι, εγώ είχα εκδηλώσει την πρόθεσή μου να εμπλακώ στα της αυτοδιοίκησης με αρχικό προσανατολισμό του Δημοχείου. Διαπίστωσα στην πορεία ότι εάν επέμενα θα είχαμε μία διάσπαση του χώρου και εγώ δεν ήθελα να είμαι πρόβλημα ή μέρος του προβλήματος. Έτσι, θέλοντας να διευκολύνω και στο όνομα της ενότητας, είπα ότι εντάξει, δεν αποσύρωμαι από τα του Δήμου Χίου. Στη συνέχεια μου προτάθηκε κυρίως από τα άλλα νησιά, αλλά και από το δικό μας, να πάω στην περιφέρεια. Πράγματι, όπως είπατε και εσείς, όλες οι οργανώσεις, μηδέ της Λέσβου εξαιρουμένης, ήθελαν να είμαι εγώ υποψήφιος περιφερειάρχης. Όλες οι οργανώσεις όλων των νησιών. Έγινε μία μέτρηση. Έγινε μία μέτρηση αρκετά σοβαρή και επιστημονική. Μέσα από αυτή τη μέτρηση φάνηκε καθαρά, δεδομένης της υποψηφιότητας του κυρίου Βοιατζή, που είναι από τη Λέσβο, οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα εκτός Λέσβου δεν γινόταν αποδεκτή από τους Λέσβιους. Και αυτό είναι σημαντικό και είναι και διδακτικό για όλους μας. Ο τοπικισμός, δυστυχώς, τα χρόνια που ήμουν στο Υπουργείο Αιγαίου φώναζα να διαμορφώσουμε συνείδηση αρχιπελάγους κόντρα στους τοπικισμούς. Φαίνεται ότι η πολιτική μας κουλτούρα, ο πολιτικός μας πολιτισμός δεν επιτρέπει ακόμα τέτοιου είδους υπερβάσεις. Εάν επέμενα, κυρία Ψηλή, να είμαι εγώ στην περιφέρεια, κατά πάσα πιθανότητα θα χαρίζαμε την περιφέρεια στη Νέα Δημοκρατία, συντηρητικές δυνάμεις, σε εκείνους, σε πάση περιπτώσει που δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, και έτσι είπα, εντάξει, να είναι Μυτιλινιός. Με τον κύριο Γιακαλή, όπως ξέρετε, έχουμε μια συμπόρευση και πολιτικά και ιδεολογικά εδώ και 35 χρόνια. Είναι φίλος μου και είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσα και μπορώ να συνυπάρξω και με αυτήν την έννοια, ας πούμε ότι και η δική μου γνώμη επηρέασε την εξέλιξη για να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης ο κύριος Γιακαλής. Συγγνώμη. Φαινόταν μέσα από τη μέτρηση ότι μαζί με τον κύριο Γιακαλή αποτελούμε ένα ισχυρό δίδυμο που μπορεί με άνεση να κερδίσει τις εκλογές. Μου προτάθηκε, όπως είπατε και εσείς στο σχολείο σας, να είμαι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με ευθύνη για το νομό Χίου. Δήλωσα ότι σε κάθε περίπτωση θα στηρίξω τον κύριο Γιακαλή, αλλά το εάν θα είμαι ή όχι υποψήφιος, θέλω κάποιο χρόνο, ζήτησα 2-3 μέρες, να σκεφτώ και με τον εαυτό μου, να εξετάσω διάφορες παραμέτρους, αλλά να μιλήσω και με φίλους μου καλούς που τους αγαπώ και με αγαπούν και τους εμπιστεύομαι, να πάρω τις γνώμες τους για να καταλήξω στην οριστική μου απόφαση. Κύριε Κοτσακά, αν ο τοπικισμός είναι αυτός που κυριαρχεί στην συγκεκριμένη περίπτωση για τις επιλογές των κομμάτων, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το έκανε μόνο το ΠΑΣΟΚ και οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας έγιναν ενδεχομένως αντίστοιχα. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Στρατής ο Κοράκας και εκείνος από τη Λέσβο είναι. Με θητεία στο Κοινοβούλιο, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό σηματοδοτεί και τις εξελίξεις που θα έχουμε και όσον αφορά τον νέο αυτοδιοικητικό θεσμό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Πώς θα μπορέσει ένας αντιπεριφερειάρχης από την Χίο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, να μπορέσει να περάσει τα θέματα της Χίου, να προκριθούν λύσεις για διάφορα ζητήματα, όταν πάντα θα βαραίνει η πλειοψηφία της Λέσβου? Κοιτάξτε, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά, κυρία Ψηλή. Οι Λέσβες μαζί με τη Λίμνο έχουν πληθυσμό που υπερβαίνει τις 105, πλησιάζει τις 110.000. Αυτό είναι αντικειμενικό. Έτσι είναι. Η Χίος μαζί με τη Σάμο πιάνουμε κάπου στις 85.000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που υπάρχει. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, υπάρχει. Από εκεί και πέρα, το θεσμικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα. Έχει να κάνει με τα πρόσωπα, με το κύρος των προσώπων, με τη δυναμική των προσώπων, με την αντίληψη των προσώπων για τα πράγματα. Εάν δηλαδή σε ενδιαφέρει να είναι καλά και υπάκουα παιδιά για να κάνουν καριέρα, διάφορα πράγματα. Και πιστέψτε με, είναι και αυτές παράμετροι που
θέλω να συζητήσω διεξοδικά και να εξετάσω.